Κωνσταντινούπολη. Ο Αντώνης Τζολέτος βρίσκεται στο γήπεδο που βρίσκεται σε εξέλιξη ο φιλικός αγώνας Ελλάδας-Τουρκίας. Εκεί βρίσκεται ο Έλληνας Πρωθυπουργός μαζί με τον Τούρκο ομολογό του, ο Αχμέντ Νταβούτογλου. Έχει ήδη ξεκινήσει η επίσημη επίσκεψη του Αλέξη Τσίπρα στην Τουρκία. Όμως δεν ξεκίνησε καλά το μάτς, καθώς είχαμε γιουχαίσματα, Αντώνη. Τι ακριβώς έχει γίνει? Ναι, ο αγώνας είναι σε εξέλιξη, 0-0 ακόμα το αποτέλεσμα. Όπως είδε, στη χρήση σημαδεύτηκε από τις αποδοκιμασίες που είχαμε όταν μπήκε ο Έλληνας Πρωθυπουργός μέσα στο γήπεδο, αλλά και όταν ακούστηκε ο εθνικός ύμνος. Είναι γενικότερα, πρέπει να σου πω, πάρα πολύ ζεστή η ατμόσφαιρα εδώ πέρα από την αρχή του παιχνιδιού από τους Τούρκους φιλάθλους. Μάλιστα, χρειάστηκε ένας παίκτης της Τουρκίας να ζητήσει από τους φιλάθλους να σταματήσουν να φωνάζουν εκείνη τη στιγμή του εθνικού ύμνου. Οπότε μετά ηρέμησαν λίγο τα πνεύματα. Πολύ αυστηρά τα μέτρα. Να ακούσουμε λίγο, μισό λεπτό, Αντώνη, γιατί παρακολουθούμε αυτές οι εικόνες. Μάλιστα, κάνουν ανάκτηση του εθνικού ύμνου και ακόμα από πίσω τα σφυρίσματα και τα γιουχαίσματα. Ναι, ήταν αυτή η εικόνα την οποία ζήσαμε και εμείς εδώ μέσα από τα δημοσιογραφικά. Το γήπεδο, όπως είπα, τα μέτρα ασφαλείας είναι πολύ αυστηρά και εμείς πιαστήκαμε πάρα πολύ ώρα για να έρθουμε εδώ μέσα. Κάναμε πάρα πολλούς κύκλους. Βεβαίως αυτό σήμερα εδώ είναι μόνο ένα φιλικό παιχνίδι. Το κυρίως να είναι αύριο. Φαντάζομαι όμως ήταν μια άβολη, μια αμήχανη στιγμή για τους δύο πρωθυπουργούς που παρακολουθούσαν το μάτς. Σαφώς. Γιατί ήταν έντονη πάρα πολύ εκείνη τη στιγμή η οποία σημαδεύτηκε από πάρα πολλές φωνές Τούρκων φιλάθλων. Όπως είπα, βεβαίως το κυρίως μενού είναι αύριο. Τρία ζητήματα να μένει να βγάλει ο Έλληνας Πρωθυπουργός συνάντησή του με τον Αχμέντ Νταβούτογλου στις 12 το μεσημέρι. Να συμβάλλει η Τουρκία στην εξάσφυνση των διακινητών, στη μείωση των ροών, αλλά και ταυτόχρονα να οργανωθεί η μετεγκατάσταση από Τουρκία σε Ευρώπη. Και βεβαίως μετά το απόγευμα θα ακολουθήσει η συνάντηση με τον Ταγί Περντοάν. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Αντώνη, να ευχηθούμε τουλάχιστον να κερδίσει.